Ανομίας μου εξάλειψον. Δια πνανθαράν ίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα εχθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Σκέψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμή ύψωσον κέρα χριστιανών Ορθοδόξων και κατάπευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες εις Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατορών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γρηγορίου Επισκόπου Αρμενίας του Φωτιστού, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολύ ελε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Ρέι και κυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με σου ευλογητώσει την το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πνεύμα γρήγορο της Ιωνίας, μάρτης, ένδοξε, προβεκτημένος, ομονίμος και καταλήλος, διέπρεψας, είπε Χριστού διαθμίσει, στρεβλούμενος, εμπροσευχές, ανενδότος υγρύπησες, όθε ήρυφας, ιεραρχικός δέματος, πραγίων, κατάφω, παμάκαρ, Γρηγόρια. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σοι αγέγονα, σκηνή λόγου, μόνη μάνα γνέ παρθένον ήθε, η καθαρότητη αγγέλους υπεράρασαν και υπερπάντας εμέγουν γενόμενον, ρενιπομένων σαρκός πλημελήμασι, από κάθαρον πρεσβειών σου εν θέης νάμασι, παρέχουσα σε μνή το μέγα έλεος. Έτι και την ειρή του Κυρίου δαϊθόμεν, το Θεό παραθώνεθα. Ότι ζει ο Θεός και συμπληρώνει να πέφομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξαναστάς του μνήματος του στεθνεώτας ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα κορεύει εν της η Αναστάση και κόσμου τα πέρα τα πανηγυρίζουσι και εκ νεκρών εγεύσι σου πολυέλε. Και εκ νεκρών εγεύσι σου πολυέλε. Από άδους κυλεύσαν βασίλεια και νεκρούς αναστήσαν μακρόθυμε είναι ξυπηροφόρη συνήγησα. Αντιλήπεις χαράν τον Ισάμενο και Αποστόλης σου εμήνυσας θα την νίκη σύμβολα σωτήρ μου ζωδόταν και την φύση νεφώτισας φιλάνθρω. Δια τούτο και κόσμον συγχαίρι και εκ νεκρών εγέρσι σου πολυέλε. Και εκ νεκρών εγέρσι σου πολυέλε. Αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Διψημίας, Γαϊανής και Εταίρων Τριάρχοντα δύο, όσοι ο Μαρτύρων γυναικών και Παρθένων. Και αυτή η μέρα
μνήμη των Αγίων Εβδομήμοντα Μαρτύρων, των συνανελευθέντων, τη Αγία, τη Ψημία και μνήμη των Οσίων δύο γυναικών. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτυρ Μαρδόνιος, άνθρακας επί του ομφαλού δεξάμενος τελείουντι. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι χίλιοι μάρτυρες ψήφιζεριούν. Εσ' αυτόν, Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, κρέησον ημώς όπι. Λέγετος, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέψω με τη βασίλη Δημήτρη και ορθήσω με Πέτρος πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Ότι ευέλεξε με την ταπείνωση τη ζωή αυτού.
Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Κύριε Λέησον, υπρευλογημένης ενδόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία και πανουραγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή μας. Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριον τον
εκ νεκρών, τον κόσμον ηλευθέρωσας εκ της δουλείας του αλωτρίου, ως ικτύρμον και φιλάνθρωπον. Και νύτε τον Θεόν εν της αγής αυτού, εν είτε αυτόν, εστερεώματι, Oh,
κατάρανε νεκρότε. Η αίμα ηλευθέρωτε, ο δάνατος δε θανάτωτε και η μίζε ζωπήθημε. Ιω ανυμνον δεσμών, ευλογητος Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτος ευδοκίσας. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανή. Κύριε, καταφύγει.
Ευλαβίας
και φόβου Θεού ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, ελέησον. Εν Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ισαΐου. Εις πολλά ετή δέσποτα. Του τιμίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φίλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ταύτης, της Νήσου Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστικούν των εναυτές, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης ανθόν σου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγκύριε. Ότι πρέπει τσι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσαν ημάς. Του Αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσαν ημάς. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία εν αυτόν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε Λέησον, της Παναγίας Αρχάντου πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε, της όν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Κύριος εβασίλευσεν επρέπειαν εν εδίσατο, Κύριος δύναμιν και περιεζώσατον. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ου ονταστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Και γαρ εστερέωσε την οικουμένη, η της ους αλευτίσετε. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο οίκος σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Υπάρχει και εσύ τη δόξα να πει.
προστέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομεν το Θεό το Σωτήρι ημών. Εξ ύψους κατήλθες, ο εξ μάγνος, ταρφήν κατεδέξω κρίμερον. Is
ερμηνεύτη το της χάριτος δοχείων του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων Απόστολων των Μέγαν, των του Θείου Παύλου συνεκδήμων, των εβδομήκων τα πρώτων των δώδεκα ισοστάσιων, πάντες συνελθούντες σε πόση πίστη, των Βαρνάβανας μας συστέψομεν, πρεσβεύει καρκυρίο, ελεηθήν εν τας ψυχάς ημών. Ην θείαν εικόναν σου, ως εις αυρών ανήθη, η Κύπρος κατέχουσα αγαλωμένη ψυχή, που άσυν πανύμνητε, σκέπτε καυτήν την ίσον, από πάσης ανάγκης, πίστης η προσιούσα, σας χαίρον ως πέρ ο Παύλος Χριστόν των μαρτύρων καλών ημαρτής προκόπιε όθεν δυνάμει του Σταυρού αριστεύσας εν κρέος κατήσχυνας των βελίαν που της κακίας ανθρώπους σώζε τους πόθους και γεραιρώντα. Oh, no.
δουλέψον εξ ουρανώ.
ελέησον τους ευσεβείς. Θυγατέρας
λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ταύτα σου να έχοντες τας Ευαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομενε αυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και ημείς ποιείται αυτής ομοίως. Και οι αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστίν. Και γαρ οι αμαρτωλοί τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσιν. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστίν. Και γάρι αμαρτωλοί το αυτοποιούσιν, και αν δανείζεται παρόν ελπίζεται απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστίν. Και γάρι αμαρτωλοί, αμαρτωλείς δανείζουσιν, ή να απολάβωσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε ύψης του ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ουνυχτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών νυχτήρμονεστί. Ειρήνησι το Ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το Άγιο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των
της αρχιερωσύνη σου. Γνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, Βαρναβά κυρέως, του εν ασθενία κειμένου, Νικηφόρου του Πανιερωτάτου, και Θεοπρόβλητου Μητροπολίτου Κύκου και Τιμηρίας, του και Θεοφιλός μημένοντος την Ιεράν Μητρόπολη ταυτή, Αλεξίου Ιερομονάχου, Ηρακλειδίου και Στυλιανού των Ιεροδιακόνων, των Συλλειτουργούντων ημίν και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του Φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των παρακολουθούντων την ιεράν λειτουργία ταυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών τερού ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, και πάντων οντ' ονόματε μνημονεύσαμεν, υπερηγίας εν τη Θεία Κυρά προθέσει ζώντων αδελφών ημών. Νηστή Κυριός ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της αρχιεροσύνης σου, γνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάντων των μακαρία τη λήξη γενωμένων προκατοχών ημών, των μακαρίων και δημοκτητώρων, του ιερού μετοχίου τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και ιερών μονών, των μακαρίων και δημοναρχιερέων, μακαρίου Χρυσοστόμου Πέτρου Αλεξίου, Χριστοδούλου Χρυσάνθου Χρυσάνθου, Σεργίου Αυγουστίνου, Χαριθέας μοναχής και καθηγουμένης, του αημνίστου ιερομονάχου Διονυσίου καθηγουμένου, Γεωργίου αναπαυσαμένου και πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος εν δόξος αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων εν της του έθνους ημίν αγώση πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ον το όνομα τε μνημονεύσαμε υπερ αναπαύσεως εν τη Αγία Κυρά προθέσει και κοιμημένων αδελφών ημών. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
δώσουμε την θέση ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Με το προτερθέντον τιμιον δώρον του Κυρίου δεηθώμε. Μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Ωρα σου, Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη των κόσμων παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Χωράς του, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα. Χαράς του, Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθον. Συγκύριε. Υπόν του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσι, την το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα της σου. Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία ομολογήσομεν. Πατέ, αγαπήσωσε, Κύριε, της χείς μου. Κύριος στερεώμα μου και καταφύγει
στα στήρας εν σοφία πρόσκομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, αιών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας που πιέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσωπώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Στόμεν καλόν, στόμεν με τα φόβουν, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτόσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι μας παρηγαγές, και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ουκ απέσεις πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σοι, και το μονογενή σου Υιό, και το πνεύμα τη σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκασι, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια πτερωτά. Τον επινίκιον ημνον άδοντα, πόντα και κραγώτα και λεγόντα. Αγίος, Αγίος, Αγίος.
αμαρτιών, αμοιώς και τα πατήριον. Υπερευλογημένης εν δόξου.
ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών, έντιμον, υγεία, μακροημερεύοντα, και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Εμπρότη μνήθηκε, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών εις Αγίου, ον χάρισε τις Αγίες και Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Της Άγιον Πανιερωτάτου και Θεοπρόβλητου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Θαυμάσιου και Προσκομίζοντος, τα τίμια και άγια δώρα ταύτα, Κύριο το Θεό ημών και ο ανέχαστος, κατά διάνοιαν έχει και πάντο και πασό. Κύριε ελέησον. Εγώς ημίναν εις το μάτι και μία καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπερ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδιάς πνευματικής, αντικαταπέψιμη την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Καταξίωσον ημάτες που ήταν με τα παρουσία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείσαι και των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει. Όλοι μαζί. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημείς σήμερο και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρίο. Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κεφαλάσιμον του Κυρίου κλείνομεν. Αυτός δέσποτο ορανόθεν έπειδε επί τους υπό και κλικώντας είδασε αυτόν κεφαλάς που αρέγκλαν σαρκή και αίματι αλλά εσύ το φοβερό Θεό ζιούν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημινής αγαθών εξομάλισσον καδινεκάς του ιδιαν χρίαν της πλέωσης σύμπλευσον της οδηπορούσης συνόδευσον τους νοσούντα ασίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χαρητή
και η κτηρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με Θου ευλογητούσι την το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί εις τους αιώνας των αποκαλυπτικός, αλλά και προσωπικός, ο Θεόγραφος από τους λόγους. Τον επαναλαμβάνει και τον διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Στην πραγματικότητα όμως μιλά ο ίδιος ο Θεός και επισημαίνει την αξία, το μέγεθος και την προοπτική του ανθρωπίνου προσώπου. Είναι ο άνθρωπος, μπορεί δηλαδή να γίνει ο κάθε άνθρωπος, ναός, τόπος και χώρος, επίσκεψης και διαμονής του Θεού. Θεοχώρητος λοιπόν ο άνθρωπος. Οι λόγοι αυτοί είναι διαχρονικοί και πάντοτε επίκαιροι. Τότε όταν υπόθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη και τώρα που επαναδιατυπώνονται στην νέα Χριστό οικονομία, αναφέρονται στην τραγική κατάπτωση που μπορεί να περιέλθει ο άνθρωπος, αλλά και επισημαίνουν την εύχαρη έξοδο και θεοσήμαντη προοπτική του. Η αντίκριση και μεταχείριση, όπως και η διαγωγή του ανθρώπου, μετά την προβατορική αστοχία του πρωτόπραστου ζεύγους, κινήθηκε και πολλές φορές ακόμη και σήμερα κινείται, μεταξύ της υποτίμησης, της απαξίωσης, του ευτελισμού και της εκμετάλλευσης, αλλά και της υπερβολικής αυτοεκτίμησης και του αυτονομισμού και της θεοποίησης του ανθρώπου. Το φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν. Ή ο άνθρωπος είναι αυτό που φαίνεται. Ή το μέτρο χρημάτων πάντων άνθρωπος. Ή ακόμη και ο Θεός πέθανε. Είναι μερικά συνθήματα που κατά καιρούς ακούστηκαν και ακούονται και σήμερα και που δυστυχώς αποβαίνουν τρόπο ζωής όχι των ολίγων ανθρώπων. Στη Χριστιανική Εκκλησία όμως δεν ισχύει η αποιέρωση του ανθρωπίνου προσώπου. Λειτουργεί η καθιέρωσή του με την κυριολεκτική και πνευματική έννοια του όρου. Η ανθρωπολογία της Εκκλησίας διδάσκει τον άνθρωπο ως πρόσωπο, έχοντας συγγένεια με τον Θεό. «Του γάρ και γένος εσμέν», λέγει ο Απόστολος Παύλος, αφού είμαστε κατ' εικόνα του. Είναι ο άνθρωπος, κατά τον Γρηγόριο τον Νήσις, όχι προϊόν τύχης, αλλά θεοί και λονών, εξαίρετο και μοναδικό σε όλο το συμπαντικό κόσμο. Δεν βλέπουμε τον τρόπο δημιουργίας μας, όπως το βιβλίο της Γενέσεως τον παρουσιάζει. Δεν ακούμε τι ο Χριστός διδάσκει για την αξία και το μέγεθος του ανθρώπου, ότι δηλαδή ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτό το μονογενή έδωκεν. Ή ακόμη δεν μας προβληματίζει η επερώτηση του αγιογραφικού λόγου. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος και πόσο αξίζει ο άνθρωπος, ώστε να είναι διαρκώς στη μνήμη του Θεού και να του κάνει ο Θεός την τιμή να τον επισκέπτεται και να τον περιποιείται.
στο πρόσωπο λοιπόν του κάθε ανθρώπου, από του πλέον ασήμου έως του κατεξοχήν επισήμου, επισφραγίζονται τα θεία προσόντα, ώστε να λειτουργεί ως ολότητα το σώμα και η ψυχή, όπως ακριβώς παριστάνεται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, το παράδειγμα του πεταχτωμένου σιδήρου. Είναι λοιπόν ένα όλον ο άνθρωπος, με κυρίαρχο φυσικό στοιχείο την ψυχή, η οποία συνέχει όπως η φωτιά το σίδηρο, αλλά και περιέχει το σώμα η ψυχή. Έτσι κάθε γήινη, κάθε κίνηση και κάθε λεπτομέρεια και λειτουργία του ανθρώπου αποτελεί έκφραση του όλου προσώπου του. Μια αμαρτωλή ή κακή πράξη ή ένας λόγος ή λογισμός, κακός ή αγαθός, δεν περιορίζεται μόνο στο σώμα ή την ψυχή. Αφορά στον όλον άνθρωπο. Μολύνεται ή αγιάζεται ανάλογα και το σώμα και η ψυχή. Γι' αυτό και η δικαίωση ή η επίκριση καταλογίζεται στο σύνολο άνθρωπο. Με αυτό το σχήμα επομένως νοείται και η ενίκηση και η συνομιλία του Θεού στον άνθρωπο. Χώρος και τόπος φιλόξενος της παρουσίας του Θεού μπορεί και αποβαίνει ο άνθρωπος. Αναφέρεται στο βίο του μάρτυρα Λεωνίδα, πατέρα του Οριγένη, ότι τα βράδια, όταν τα 7 παιδιά του κοιμόντουσαν, αυτός τα πλησίαζε ακροποδητή, έβαζε το σταυρό του και τα σπαζόταν στο στήθος, γιατί όπως έλεγε, μέσα τους κατοικούσε ο Θεός. Πόση λοιπόν τιμή και πόση καταξίωση είναι τούτη η πράξη του Θεού για μας, και τούτο δεν αποτελεί καινή υπόσχεση ή αυταπάτη. Κατάφαση της πραγματικότητας αυτής συνιστούν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και ας μη θεωρηθεί ότι η αγιότητα είναι ένας όρος και μια πράξη ακατόρθωτη. Είναι γεγονός εφικτό και κατορθωτό στον καθένα η αγιότητα. Οι Άγιοι δεν είναι όντα εξωκοσμικά ή υπεράνθρωπα. Ούτε και ο Θεός θέτει για τον άνθρωπο προϋποθέσεις ανέφικτες. Η αγιότητα είναι το διαρκές αίτημα του Θεού για μας. Τούτο γαρεστεί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Και Άγιοι γίνεστε, λέει ο Θεός, ότι εγώ Άγιος ημί. Και η αγιότητα επομένως πώς νοείται, πώς κατορθώνεται. Γιατί αυτό τελικά είναι το νόημα του θεωτικού λόγου «Ημείς ναός Θεού εστε ζώντος». Την απάντηση την δίνει το ίδιο το αποστολικό κείμενο που ακούσαμε σήμερα. Και ποια είναι αυτή? Το «εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε», λέγει Κύριος, «και ακαθάρτου μη άφθεστε, καγώ εις δέξομαι ημάς». Η καθαρότητά μας, λοιπόν, μετασκευάζει τον καθένα μας σε ναό του Θεού. Αυτή πρέπει, πατέρες και αδελφοί, και εύχεστε πανιερότατε, πρότιστα να είναι το μέλημά μας, ώστε ο καθένας από μας να γίνει πράγματι ναός του Θεού και να κατοικήσει ο Θεός και εντός ημών και ανάμεσά μας, για να επικρατήσουν τα αγαθά της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ομόνοιας σε όλο τον κόσμο. Γέννητο. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε. Ooh.
αιέρε των τριάδα προσκυνούντες, ας την καρτή μας έσωσε. Ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επισήπη πειθώντας σώσον του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θετική σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός το φώτον και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίονται τελειωμένων τα ψυχαστών δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Φιλάρτον να φτάσεις την μακαρία ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάβαψη σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα ψυχά στον ούρο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατά βάσης άδειν και τας οδυναλύσας των πεπαιδημένων αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παυσόν. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ημών η αγνή και άκρατος παρθένος η Θεώνας μόνος γύσασα πρέσβευε του ελεηθεί και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των λόγων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελαιόμεθα υπερμακαρίας μνήμης αιωνίων απαύσεως, συγχωρήσεως, ανέσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των ψυχώνων και κοιμημένων δούλων του Θεού Διονυσίου Ιερομονάχου και καθηγουμένου Γεωργίου Θεοπίστης, Πολυκάρπου Νικολάου Μαργαρίτας Κωνσταντίνου Ελένης Λουκά Ιωάννου Ευρυδίκης, Αριστοδήμου Ευρυδίκης Γλυκερίας Χαραλάμπους Χρυσοστόμου Ιωάννου Ανδρέου Ειρήνης, Ανδρέου Χριστοδούλου Ρεβέκχας Παναγιώτου Μαρίας Χριστοδούλου,
Παναγιώτου Άθου Μαρίας, Παναγιώτου Πέτρου, Παντελεήμονος Γεωργίου Δημητρίου, Γεωργίου Ροδοθέας, Γεωργίου Ελένης Μελπομένης και υπέρ του συγχωρήθηνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιών δικιακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξητας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των εαυτών αμαρτιών, παρά Χριστώ, το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου, του αδελφού και συλλειτουργού ημών, Διονυσίου, ιερομονάχου, καθηγουμένου της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιράχου, ετ' ιδέ και των εν ηλί τελειοθέντων δούλων σου, Γεωργίου, Θεοπίστης Πολυκάρπου, Νικολάου Μαργαρίτας Κωνσταντίνου Ελένης Λουκά Ιωάννου, Ευρυδίκης Αριστοδήμου, Ευρυδίκης Γλυκερίας, Χαραλάμπους Χριστοστόμου Ιωάννου Ανδρέου Ειρηνής Ανδρέου, Χριστοδούλου Ρεβέκας Παναγιώτου Μαρίας Χριστοδούλου, Παναγιώτου Άθου Μαρίας Παναγιώτου Πέτρου Παντελεήμονος, Γεωργίου Δημητρίου, Γεωργίου Ροδοθέας, Γεωργίου Ελένης και Μελπομένης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πεδρό δίν λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παρά αυτόν πράχθαινε λόγω έργο διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέ στην άνθρωπος ως δίσεται κι ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια. Κύριε ευθέντων και κείμενο δουλού σου Χριστέ ο Θεός ημών και συν τη δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχον σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν αιωνία σας η μνήμη αξιωματάς αιωνία η μνήμη αιωνία σας η ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμαξ αυτιμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταύρου, προστάσιες των Δημιουν επουρανιών δυνάμιων ασωμάτων, οικεσίες του Δημίου ενδόξου πρόφητου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Άγιων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Άγιου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρύτου και προστάτου, της Αγιωτάτου ημών Εκκλησίας, των Άγιων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων των Οσίων και ο Θεοφορών Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπάτρων Κιμγιάννης, των Εναγείς Πατρών ημών Ηρακλειδίου και Μνάσονος Επισκόπων Δαμασαίων, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που και τη Θεία Μίστα ουγέν επιτελέσαμεν, το Άγιο ενδόξιο μάρτυρος Γρηγορίου Φωτιστού των Αρμενέων, ου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς,
ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεημόν Θεός. Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και ιερά μονή ταύτη και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνων. Αιωνία η μνήμη των μακαρίων και ειδήμων κτητώρων της Αγίας και ιεράς μονής ταύτης και πάντων των καλωσορίζουμε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Προκοπίου Μετοχίου Κύχου, τους πριτάνης των Πανεπιστημίων, Νεαπόλεως Πάφου, Αιγαίου και Παντίου Αθηνών, οι οποίοι σε συνεργασία με τους καθηγητές και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές διεκπεραίωσαν σεμινάριο με τίτλο «Ειρήνη, Φιλία και Συνεργασία των Λαών». Ευχόμαστε όπως οι διδασκόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εμπεδώσουν σύντομα στην κοινωνία μας τα αποτελέσματα αυτού του σεμιναρίου προς κοινών όφελος. Ο Θεός να τους χαρίζει υγεία, ευλογία, μακροζωία και ειρήνη για να συνεχίζουν τέτοιου είδους συνεργασίες. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύσομαι Βασίλη Δημήτρη και οφθήσομεν Φεδρός πανηγυρίζων και